πέρα από το πανέμορφο γήπεδο των κλειστών Ελυσίων. Το γήπεδο που όλοι αγαπήσαμε. Τσουβάλια, Λεοντάριο, development 1. Ξεκινάνε με τρίποδο τα τσουβάλια, δυναμικά. Δεν κρατιούνται. Πρέπει από βαριά ήττα στο πρωτάθλημα. Σε 9-3 το ρεκόρ τους. Γυναικεία υπόθεση το διαιτητικό ντουέτο απόψε. Κανονικά έπρεπε να υποδεχτούμε τις κυρίες της αναμέτρησης με ένα τριαντάφυλλο και λόγω της αυριάνης ημέρας, αλλά τέλεια γαϊδουριά είμαστε. Κανείς δεν το σκέφτηκε. Καλά, ο ένας ο συγκεκριμένος που είναι απέναντί μου σε καμία περίπτωση. Για τον κύριο Θανάση Μαγκανιάρη το λέω. Λοιπόν, Κυριακίδης θα στοχίσει. Κόριμπαουτ για 2 από τα 4 μέτρα. Πρώτο καλάθι, ανοίγει το σκορ. Διακύρος, καλύβα. Μάλιστα. Βεργόπουλος άλλαξε φανέλα. Μεσούς της χρονιάς. Και άλλαξε για αυτόν ακριβώς τον λόγο. Τον πήρε το Λεοντάριο. Για την, και για την εκτελεστική του δεινότητα έξω από την γραμμή των 6.75. Άμεση απάντηση των γηπεδούχων. Και πάλι από τον Καλύβα. Από τις 45 μοίρες για 3. Σίδερο η μπάλα. Γίγεται η άμυνα για τους φιλοξενούμενους, τους πιανοκίτρινους. Το Λεοντάριο, το οποίο βρίσκεται στο 5-7. Συνδυαντές από την κορυφή. Ούτε τώρα θα βγουν στόχο. Κυριακίδη, Καλύβας, θα γυρίσει την μπάλα. Ο Θεόδωρος ο Κοτσιλίκης θα βάλει την ομάδα του σε θέση οδηγού, συγκεκριμένα στο σύντρια. Πολύ όμορφη ενέργεια, πλουσπίση σε πρώτο χρόνο. Σηκώνεται συνέχεια ο Γελής, 6-5. Δεν θα συμβεί σε τον χρόνο. Ακολουθεί ο Καλύβας. Βήματα. Μεταφορά. Έβγαλαν την άμυνα.
Μέση μπροστά για δεύτερη φορά στο παιχνίδι. 2-3 ήταν η πρώτη, 6-8 τώρα με την τρίποντη βόμβα. Ακολουθούσε από τον αριστερό διάδρομο, παρενέβηκε ανοκίτρινο χέρι. Κατοχή για τους υπερθούχους, 5-52, 6-8 το σκορ. Πυροβολάει ο Κυριακίδης, δεν θα του κάνει το χατήρι μπάλα. Να τρυπήσει την αντίπαλη άμυνα ο Σωτηρόπουλος. Κόλλησε στο αντίπαλο τείχος δύο παιχτών. Για πρώτη φορά στο παιχνίδι οι φιλοξενούμενοι. Θα μειώσουν στον πόντο μετά την τρίποντη βόμβα. Έξω από τη γραμμή των 6-75. Οι δύο ομάδες έχουν συνδεθεί από πολύ νωρίς με τον Καλάθι. Έχουν βρει ρυθμό. Νέο τρίποντο, 12-10. Πρωτοπορία. Το σκυτάλι της πρωτοπορίας αλλάζει συνεχώς χεριά. Ενρυπή οφθαλμού με ένα σερί 6-0 επέστρεψαν. Το 12-10 παραμένει. Μπάλα στο σίδερο. Αγγελή στο rebound και από εκεί στα σίγουρα χέρια του Βεργόπουλου.
Εκπληκτική πάσα, δεν την εκμεταλλεύεται σε πρώτο χρόνο ο Βλάχος. Η συνεχεία θα υποθέσει στην παράβαση. Πάμε σε ένα time out. Θανάση! Λοιπόν, τέλος time out. Οι απαραίτητες οδηγίες δόθηκαν. Από τον Αγγελή, επιθετικό rebound, διαχειρός του Στάλι, ο οποίος δεν άφησε τη δουλειά στη μέση, έχει και το καλάθι, κέρδισε και το φάουλ, θα έχει δικαίωμα και για μία ελεύθερη βολή, θα έκανε όλα ο ψηλός. Το Μάκια ξάκεκασε τη βολή όμως, μικρή σημασία έχει. Φέρε το παιχνίδι στην απόλυτη ισορροπία, 12-12. Νέο τρίποντο από τον Γεωργίου. Τα τσουβάλια πυροβολούν έξω από την γραμμή των 6.75. Νέο λάθος. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Νέο καλάθι και φάουλ. Αυτή τη φορά από τον Βλάχο και για να δούμε αν ο Αχιλλέας σταθεί πιο ικανός και πιο τυχερός από τον Κρυστάλλι. Γραμμή των ελεύθερων βολών. Λεοντάριο 17-17. Λοιπόν, όλα έτοιμα για την έναρξη δευτέρου δεκαλέπτου. Γρήγορο καλάθι για τους φιλοξενούμενους. 17-19. Καλή μας κέρδισε το φάουλ, θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Ωραία!
της αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Παραμείνει το 18-19 στο πόντο το παιχνίδι. Έχει αλλάξει και για η πρωτοπορία 3-4 φορές μέχρι στιγμής. Να δούμε πόσες ακόμα θα συμβεί. Βεργόπουλος κάνει και τα μαγικά του. Έκανε μαντάρα λίγο στο τέλειωμα. Καλή πας με κάτι σαν baseball πάσα. Τον Ράπτη. Στο Κοτσιλίκη, συγγνώμη και από εκεί. Στο Ράπτη, ο οποίος δεν είχε κανένα πρόβλημα να πείσει την μπάλα στο καλάθι και να δώσει προβάδισμα στους γηπεδούχους. Αυτό που σας είπαμε προηγού. Η πρωτοπορία άλλαξε για άλλη μια φορά χέρια. Και θα ξαναλλάξει. Διαχειρός του κυρίου με το νούμερο 31, του Γιώργου του Βεργόπουλου. 20-22. Σίδερο η μπάλα, Ράπτης προσπαθεί για το επιθετικό, δεν θα τα καταφέρει. Το 20-22 θα παραμείνει. Η μάχη καλά μένεται. Πολύ όμορφη σκέψη. Πολύ όμορφη σκέψη αυτή του Λεστάκη, ο οποίος θέλησε να βρει τον Προκοπίου. Προκοπίου βρήκε την μπάλα στον αέρα. Λίγο καλύτερα να την άφηνε. Έκανε μια εξαιρετική ολοκληρωμένη φάση. Τώρα ήταν κατά το ίμιση. Σουπιατρής από τη γωνία. Σαν άλλος Κώστας Λούκας. Ο Προκοπίου. Δεν ξέρουμε ποια ομάδα υποστηρίζει. Θα του προτείναμε να υποστηρίζει αυτή με τα ερυθρολευκά. Κυριακίδη πίνει, μάλλον μαζί με τον Κυριακίδη πίνουν και τα τσουβάλια. Θα μειώσουν στους τρεις. (Συσχελίδι) 22-25. Νέο τρίποντο από τον Προκοπίου, αυτή τη φορά θα στοχίσει. Εντάξει, δεν πάμε όλα. Θα τον κουμπονίσει ο Κυριακίδης, έλα Σταυρό. Χωρί μπάλα το Ράπτη. Ζητάει φάουλ. Έχουμε την εντύπωση ότι ήταν δεν ήταν φάουλ. Εκεί έπρεπε να έχει τελειώσει τη φάση. Απαντήσουν έξω από τη γραμμή των 6.75. 25-25. Διαγωνισμός τριπώντων σε αυτές τις τελευταίες φάσεις και από τις δύο ομάδες. Ας μας συγχωρέσει ο Καγκλαμάνης που δεν συγχωρεί με καλύβα. Το 15 είναι ο Καγκλαμάνης, ο Καλύβας είναι το νούμερο 11 που ετοιμάζεται στο παρκέ εκ νέου.
27-25, πέρασαν μπροστά τα τσουβάλια στο συν 2, 4 και 52 για το τέλος του πρώτου μηχρόνου. Τέλος time out. Πόπουλος για 3, μέσα και αυτό μάλιστα. Μάλιστα. 27 28. Το συν 1 και πάλι το Λεοντάριο. Δέρβι με τα όλα τη απόψινη αναμέτρηση. Μπόρεσε να βρει την μπάλα στο καλάθι. Κατοχή και πάλι όμως για τα τσουβάλια. 3 και 57. Καλύβας αλλάζει με τον Κοτσιλίκη. Καλύβας εσωτερική. 29-28. Αγώνα πυγμαχία στο μυζί αναμέτρηση. Με το ένα χτύπημα να διαδίδεται το άλλο. Από το Βλάχο. 29-30. Καλύβας είναι μόνος του. Και όταν είναι μόνος του, τα πράγματα γίνονται εύκολα για εκείνον και για την ομάδα του. 32-30. Και δεν θα του αρέσει καθόλου το αποτέλεσμα. Ποτίσω στον Τυρόπουλο, ο οποίος προκανώνει για την ομάδα του. Μεταφορά, φάουλ. Φάουλ, το νούμερο 3 έχω την εντύπωση. Ο Προκοπίου δεν το έκανε. Πάμε σε ένα time out. Σωτηρόπουλος πάρει το σκηνατογράφι. Τίσει καλά, θα σηκωθεί, θα σκορχίσει. Το Λεοντάρι θα βγάλει την άμυνα. Ο Βλάμος θα κερδίσει το φάουλ. Ήταν μόλις το πρώτο. Α, δεν υπάρχουν άμυνες ούτε από την μία πλευρά ούτε από την άλλη, μια αλήθεια. Ένα μαδικό έχουν και παιδούχοι, δύο φιλεξενούμενοι, αυτό τα λέει όλα. 1-25 επί τελειώσει το γείτονο, εντάξει, τι άλλο να πούμε. Άλλο ένα καλάθι, έχουν παιδούχοι συνολικά 64 πόντους σε ένα ημίχρονο. Εντάξει, δεν είναι και σκορ εδώ λίγας, αλλά είναι υψηλό σκορ, το γνωρίζουν και οι ίδιοι. Yeah.
θα κερδίσει το φάουλ. Έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Το 26 για το πέρας του πρώτου μισού. Μια σπουδαίας αναμέτρησης για την developer 1 ανάμεσα στα τσουβάλια και το λεοντάριο. Το 34-32 μετά τις δύο εύστοχες βολές θα παραμείνει. Έλα, 25 και 59, 14 δευτερόλεπτα στην κατοχή τους. Φυσικά και θα μείνει χρόνος και από τα 10 δευτερόλεπτα και για τους κυπεδούχους. Αστοχό το σουτ έξω από τη γραμμή. Το 6-75 στον Τυρόπουλος. Θα διασχίσει σχεδόν όλο το κήπεδο. Στον Καλύβα, θα το σπιτί, θα πει στην μπάλα. Εξαιρετικό καλάθι. 36-32. Τέλος ημιχρόνου. Δυνατό φίνις από τα τσουβάλια. Για να δούμε τι μας επιφυλά στη συνέχεια. Όλα έτοιμα για την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Εδώ στον κλειστό των Μελισσίων. Καλάθι. Το πρώτο ανήκει στους κυπεδούχους. 36-38-32. Thank you.
Κυριακίδη στις δηλώσεις του πριν το παιχνίδι. Επισήμανε το κακό αγωνιστικό φεγγάρι στο οποίο βρίσκεται η ομάδα. Λίγο η διακοπή, λίγο κάποιες απουσίες. Το κακό αποτέλεσμα της προηγούμενης αγωνιστικής. Έχει μόλις ένα πόντο σε αυτά τα σχεδόν 5 λεπτά του τρίτου δεκαλεπτού. Έξω 22 του βολή. Ο παίκτης με το νούμερο 3, ο Δημητρίου. Πάμε στο 24. 40-34. Ήταν μόλις ο δεύτερος πόντος.4-4 μετά το goal foul του Σωτηρόπουλου, διαφορά στους 9. Ανοίγει η απόσταση που χωρίζει τις δύο ομάδες. Αυγή και η άμυνα. Ράφης, Σωτηρόπουλος. Θα δείξει υπομονή. 15 δευτερόλεπτα χρόνος υπάρχει. Πολύ καλά έκανε. Σου 3 πόντων από τον Γεωργίου. Λίγος επιθετικό, Κακλαμάνης, Καλύβας. Θα πάρει το φάουλ. Το τρίτο μαντικό. Ένα και 40 πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Δύο ομάδες είχαν συνολικά 3 φάουλ. 4 και 18 πριν το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Οι δύο ομάδες έχουν 8 φάουλ. Τα συμβάλια έχουν συμπληρώσει ήδη τα 5 ομαδικά.
Ο Σωτηρόπουλος πετυχαίνει άλλο ένα καλάθι, πέντε συνεχόμενη πόντια από τον playmaker, τον γηπεδούχο. Η διαφορά για πρώτη φορά σε διψήφιο αριθμό αυτό των 11 πόντων, 45-34. Το μαχαίρι στο στόμα. Ο Κυριακής στην παρέα του, ο Κυριακής χειροκροτεί από τον πάγκο. Γράφτης, Γεωργίου, Λαμάνης. Τίποτα λέει ο Ρεφ. Συνεχίζει ο Ράφτης. Επιθετικό rebound. Θα πάρει το foul, κάνουν ό,τι θέλουν τα συμβαλιά σε αυτό το διάστημα. Ποιος πραγματοποιεί πολύ καλή εμφάνιση. Στους 10 πόντους. Λάθη για τον Λοντάριο. Ρίχνουν διαφορά 46-38 σε μονοψήφια επίπεδα. Σοβαρό, απλά κοιτάξτε να δείτε τι συνέβη τώρα. Α, πέφτει και ο Καγλαμάνης κάτω. Στον νόμο του ο Βλάχος έπεσε πάνω στο σινικό τείχος που λέγεται Αλέξανδρος Καγλαμάνης. Είχε την ατυχία να πέσει στον δεξί του ώμο. Μην κοιτάτε τώρα τον Καγλαμάνη που πιάνει τον νόμο του, είναι σε να τον ακούμπησε μίγα, είμαστε σίγουροι. Θα τον δείτε στη συνέχεια τα παιχνά. Μια χαρά είναι η ρίση, τόσο και το χέρι του, χαλιέρι τα μαλλιά του, ήταν τώρα μέσα στο... Εντάξει, πιάνει τον νόμο του λίγο, της ανασχετή, αλλά μην νομίζετε ότι υπάρχει και κάτι. Και ο άνθρωπος που έπεσε πάνω του δεν είναι και αμυλητή αποστότητα. Να το πάνε, ίσο υψής είναι. Δεν είναι και πολύ ευχάριστο να πέφτει. Δεν είναι και πολύ ευχάριστο να πέφτει πάνω στο Καγλαμάνη. Πάμε σε ένα time out. Λοιπόν. Τέλος time out. Ο Καγλαμάνης βάζει ψυχνικό στο νόμο του. Η ρεφ είναι τηρεί το γράμμα του νόμου από τη στιγμή που παρέσκησαν ιατρική βοήθεια στον Ράπτη. Ο Ράπτης πρέπει να περάσει στο μπάγκο. Ο Σωτηρόπουλος περάσει στη θέση του. Ο Βλάχος της βολές και της μένου φάουλ από τον Καγλαμάνη. Αλλά μάλιστα εντάξει ο Βλάχος είναι πιο ψηλός από τον Καγλαμάνη, δεν είναι στον όγκο του Καγλαμάνη.
έτσι για κάποιες μέρες. Στο διατάφτα, Καλύβα, 48-39. Μπάλα χαμηλά στο Κυριακίδη, έχει τον Ευεργόπουλο. Δευτερή, ακόμως θα του δώσει ένα θεωρητικό προβάδισμα, γιατί στην πράξη έπεσε σε βήματα. 48-39 θα παραμείνει. Στην Ισπανία τα βλέπουμε αυτά και στο NBA. Λοιπόν, 48-42, ρίξαν τη διαφορά στις 6, 34-45 για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Τέλος time out. Και πάμε για ένα τελευταίο δεκάλεπτο ντέρμπι ανάμεσα στα Τσιβάλια και το Λεοντάριο. Η τελευταία στροφή της αναμέτρησης ξεκίνησε. 48-44. Το Λεοντάριο βρέθηκε μέχρι και με μείον 11 πίσω. Επέστρεψε στο μείον 4, στην για 2 και θα βρεθεί στο μείον 2 τώρα. Καλάθι. Φινάλε Γκρανιόλ. Τσιλίνης, η ώρα του, ούτε τώρα. Γιαγκίδης τον αφήνει μέσα. Νέο καλάθι. Αυτή τη φορά από το Λεστάκι, ο οποίος θα φέρει το παιχνίδι στην απόλυτη ισορροπία. 48-48, Καλύβας για 3. Ο ηγέτης το γηπεδού Corny Lighting. Πίστατη ώρα. 91-48, τι ματσάρα παρακολουθούμε. Θα στολκίσουν οι φιλοξενούμενοι. Κάτι τέτοια τρίποντα, είναι τρίποντα μαχαιριά. Σε ένα post to post καλάθι, εκπληκτικός, 53-48. Βεργόπουλος, τι έκανε ακριβώς εκεί, πήρε το φάουλ.
έχουμε. Time out. Μάλιστα. Τέλος, 53-48. Περιβόπουλος θα στοχίσει αυτή τη φορά. Ο Καρδαμάνης θα μαζέψει στο rebound με ένα συνέστητο και θα γίνει στο παρκέ. Την μπάλα χαμηλά, στο ράπτη, ο Περιβόπουλος, εκπαικτική ενέργεια. Πάνω στον Ευλοκοπίου, όσο και να διαμαρτύρεται ο Αλέξανδρος, το έκανε. Σε διαδύο, εύστοχος, μάλιστα, ο Λάκος. Παλιώσει στους 3, 53-50, πραγματοποιεί εξαιρετική εμφάνιση. Ο Σωτηρόπουλος από Αμπατού. Ο Σωτηρόπουλος. Καλύβας και Ράπτης, η καλύτερη από τα τσουβάλια. Χωρίς αμφιβολία. Αυτή είναι η τρεις σωματοφύλακες στον αυτή είναι που μιλάνε κάθε φορά που τα πράγματα δυσκολεύουν. Βγάζουν από την δύσκολη θέση. Σιγά που δεν το ξέρει. Κωνσταντίνο τον Κορονάκη. 57-54 διαφορά και πάλι στους 3 στη μία κατοχή το παιχνίδι. Ράπτης αυτή τη φορά θα κοπεί από τον Κωνσταντίνο, ο οποίος δίνει λύσεις και στην άλλη πλευρά του παρκέ και στις δύο πλευρές του παρκέ, αμήνα και επίθεση. Στον Ιρόπλος είχε συστατεί για τα καλά, θα πατήσει καλά. Στο σίδερο η μπαλά, Λεστάκη στο αμυντικό. Μπαίνουμε σιγά σιγά στα τελευταία 5 λεπτά της αναμέτρησης. Μόλις σε λιγόρι πάνω το Λεστάκι, Βεκόπουλος θα μειώσει τον έναν. Σιδηρόπουλος Βεκόπουλο πάνω του, θα πάρει την προσπάθεια, θα στοχίσει. Αμυντικό rebound από τον Βλάχο. Θα δώσει το Βεκόπουλο, μάλιστα 57-56 τον πόντο το παιχνίδι. Time out, 4-25 για το τέλος. Τέλος time out. Σκόρ 57-56.
αυτό ήταν κάπου στα μέσα του δευτέρου δεκαλέπτου, 29-30. Σεις αν είναι δυνατόν, τι έχασε ο Αγγελής μετά από ασίστ του Βλάχου. Για καλή του στίχη παρενέβη χέρι από τα σουβάλια και κατοχή πέρασε και πάλι σε αυτούς. Να, η παράβαση τα κάνα μαντάρα όμως. Είχαν την ευκαιρία να περάσουν σε θέση οδηγού μετά από ώρα. Δεν την άρπαξαν. Θα έρθει κι άλλες. Χρόνος υπάρχει. Αρχηγός αυτής ομάδας, 60-56 από το Σταύρο. Αυτό σημαίνει αρχηγός. Όταν η μπάλα καίει, όταν η μπάλα σε ματά για την ακρίβεια, δεν καίει απλά αυτή τη στιγμή η μπάλα. Είναι στους 300 βαθμούς και βάλε. Αυτός την πήρε, ανενόχλητος. Και την έστειλε εκεί που έπρεπε, 60-56, μάλιστα. Προσποιηθεί για δύο, θα πατήσει καλά. Θα πατήσει η βοήθεια του Κοτσιλίνη. Κάτος λοιπόν και αυτός δηλώνει παρόν. Μην νομίζετε ότι αυτά τα μικρά δεν παίζουν τον ρόλο. Αυτά είναι που δίνουν τις νίκες. Τώρα που νομίζω έχω την εντύπωση ότι πιάστηκε. Έπασε επίθεση 5 δευτερολέπτων με το σκορ σε 60-56. Με το momentum υπέρ σου σε καμία περίπτωση. Εντάξει, ήταν εσύ τα instinct, το καταλαβαίνω, αλλά χρειάζεται καθαρό μυαλό και από τις δύο πλευρές. Σου τριών πόντων από τον Καλύβα, μάλιστα. Το 57-56 γίνεται ενδυπή οφθαλμού 63-56. 2 και 18 για το τέλος με δύο τρίποντες βόμβες. Κυριακίδη και Καλύβα. Εξαιρετική ενέργεια από Αγγελή. 63-58. Κυριακίδης, νέο τρίποντο. Εντάξει, έβαλε αυτό που έπρεπε. Κατάει το κεφάλι του. Απίστευτος. Άμα βλέπατε την αντίδρασή του, δεν ξέρω αν την έπιασε η κάμερα. Πάμε σε ένα time out, 1:47 για το τέλος. Λοιπόν, το time out τελείωσε. 1:46 για το τέλος. Πιέζουν εδώ. Τρεις πέσαν πάνω στον πλάκο. Θα πάρει το τρίποντο. Δεν έχει τελειωμό το παιχνίδι. Είναι εξαιρετικό. Είναι εξαιρετική αναμέτρηση πάλι. 63-61. Λάθος θα πάει μέχρι μέσα. Τίποτα. Τι έδωσε ρε, φάουλε, δύο βολές, μάλιστα. Το 57-56 έγινε 63-56. Λιώσανε στους 2, 63-61. Ώρα της αστοχής και στη βολή, μάλιστα. Αστοχήσει στη δεύτερη, 64-61. 80-78 δευτερόλεπτα για το τέλος ενός συναρπαστικού αγώνα. Βεργόπουλος το είχε από τον Καλάθι, το ξέρει και ο ίδιος. Εξού και η έκταση που πήρε στο πρόσωπό του. Μόλις αστόχησε. Καλύβας. Σωτηρόπουλος. Κυριακίδης είναι μόνος του, θα τον δει. Και ο Ράπης ήταν μόνος του. 11 δευτερόλεπτα, 53 για το τέλος. Ο Σιλίνης. Θα βάλει αυτό που πρέπει. Χρωστούσε, είχε 3 άστοχα και έβαλε αυτό που έπρεπε, μάλιστα. Και δικαιώνεται και ο
Ο Κυριακίδης με τον έχει αφήσει μέσα. Για να πω την αλήθεια, δεν ξέρω αν είναι ο Κυριακίδης αυτός που κάνει τις αλλαγές, αλλά στο μυαλό μου αυτός είναι. Θα τον ρωτήσουμε μετά το τέλος του παιχνιδιού. Αυτός άλλος έχει δηλωθεί και ως προπονητής, οπότε γι' αυτό αναφέρουμε και το Σταύρο. 66-61. Θα κάνει φάουλ στον Κοτσιλίνη, ήταν μόλις το τρίτο ματικό. Θα χρειαστούν άλλα δύο. Τον περνάει. 30. Κυριακίδης, Ράπτης, Κοτσιλίνης. 23 δευτερόλεπτα, η μπάλα χαμηλά στο Ράπτη. Σωτηρόπουλος αρχίσαν να κάνουν το φάουλ, από τη στιγμή που είχαν σκοπό να κάνουν το φάουλ. Καταρχήν πρέπει να δώσουν, είχαν να δώσουν άλλα δύο. Είχαν να δώσουν άλλα δύο, έπρεπε το τέταρτο να γίνει αμέσως. Δεν υπήρχε καθαρό μυαλό, δεν δόθηκε και εντολή, δεν ακούσε και καν η φωνή κανενός. Στα χέρια, 3 και 36, 66, 62. Το μόνο που χρειάζεται είναι απλά να μην ακουμπήσουν κανέναν παίχτη της αντίπαλης ομάδας. Πάμε σε ένα time out. Λοιπόν, το time out τελείωσε, 3 και 36, 66, 62. Είπαμε τι πρέπει να συμβεί, δεν πρέπει πάνω να πάνε στον αντίπαλο. Τώρα άμα τα καταφέρουν και πετύχουν goal foul έξω από την γραμμή των 6.75. Ο 66-65 το τελικό. Τα τσουβάλια θα πάρουν μια σπουδαία νίκη τη 10η μετά από έναν αγώνα derby, μετά από έναν πολύ συναρπαστικό αγώνα για το πρωτάθλημα της Development 1.